Κύριε Αζόγλου, οι φοιτητικοί αγώνες, το γνωρίζετε, ασχολήστε με αυτά, ήταν κάποτε παράγοντας και φορέας έτσι, αλλαγών, προπομπός κοινωνικών εξελίξεων. Σήμερα έχουν ατονίσει πάρα πολύ. Πού το αποδίδετε εσείς αυτό? Κοιτάξτε, καταρχάς θα μου επιτρέψετε, αλλά δεν θα συμφωνήσω ακριβώς μαζί σας. Δεδομένου ότι ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια και παρά τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, που αντικειμενικά σε πολλές περιπτώσεις ταλαιπώρησε τους φοιτητές, τόσο η τηλεκπαίδευση όσο και οι δυσκολίες που περιλάμβανε το υγειονομικό κομμάτι, είχαμε μεγάλους και μαθητικούς και φοιτητικούς αγώνες, οι οποίοι μάλιστα και εμπόδισαν μια σειρά από κυβερνητικά μέτρα να εφαρμοστούν τη στιγμή και την ώρα που τα ήθελε η κυβέρνηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που προαναφέρατε. Η πανεπιστημιακή αστυνομία. Θα μπει όμως. Σωστά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, δεδομένου ότι η κυβέρνηση οδηγείται σε αναβολή, από αναβολή σε αναβολή. Αλήθεια είναι αυτό. Για ένα μέτρο το οποίο αντικειμενικά είναι δεμένο, κατά τη γνώμη μας, με την προώθηση της αντιλαϊκής πολιτικής, των αντιεκπαιδευτικών μέτρων. Αυτή είναι και η αιτία που προωθείται η καταστολή, ο αυταρχισμός σε πολλές περιπτώσεις μέσα στα ιδρύματα που από την κίνημα. Άλλη, ο κύριος Μακρύς, κύριε Αζόγλου, παρουσίασε μία κατάσταση και δεν έφερε μόνο παράδειγμα της δικής του παράταξης, έφερε και παράδειγμα του Μπλόκου και υποθέτω υπάρχουν και άλλα το τελευταίο διάστημα να τρέξουμε, όπου τρώνε ξύλο φοιτητές στο Πανεπιστήμιο. Κοιτάξτε, τα συγκεκριμένα περιστατικά των τελευταίων ημερών, κατά τη γνώμη μας, εντάσσονται σε ένα σχέδιο συγκεκριμένο και οργανωμένο της κυβέρνησης. Προβοκάτσια δηλαδή. Που αξιοποιεί και συγκεκριμένες προβοκατόρικες ομάδες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτητές και τους αγώνες τους και γίνονται σε πολλές περιπτώσεις οι καλύτεροι χορηγοί της έντασης της καταστολής, ακριβώς επειδή η κυβέρνηση γνωρίζει ότι μπορεί να εκφραστεί η μεγάλη οργή, η δυσαρέσκεια των φοιτητών απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική. Άρα το χειμώνα και το φθηνό που ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις. Θα σας πω. Να ολοκληρώσω αυτό και θα σας πω. Μπορεί να εκφραστεί αυτή η γενικευμένη οργή και δυσαρέσκεια τόσο στην κάλπη των φοιτητικών εκλογών, και με αυτή την έννοια δεν είναι τυχαία αυτά τα περιστατικά λίγες μέρες πριν τις φοιτητικές εκλογές, αλλά και σε νέους μεγάλες αγώνες το επόμενο διάστημα που θα αφορούν, όπως και αφορούσαν το προηγούμενο διάστημα, τους όρους σπουδών των φοιτητών, τις υποδομές, τη χρηματοδότηση των σχολών, το καθηγητικό προσωπικό, το τι πτυχία παίρνουμε, τα επαγγελματικά μας δηλαδή δικαιώματα και την αυριανή μας εργασιακή προοπτική. Αντίστοιχα λοιπόν, επειδή με ρωτάτε, και τα περιστατικά, τα ανάλογα, τα οποία μπορεί να προέκυψαν προηγούμενους μήνες, τα οποία βέβαια δεν θεωρώ ότι είναι γενικευμένα όπως τα παρουσιάζει ο συνάδελφος, σε αυτό το σχέδιο εντάσσονται. Και το ενδιαφέρον της κυβέρνησης, κατά τη γνώμη μας, είναι υποκριτικό. Υπάρχει θέμα βίας στα πανεπιστήμια, στα κεντρικά, εν πάση περιπτώσει. Αυτό επικαλείται και η κυβέρνηση. Ας αφήσω τις φοιτητικές παρατάξεις, εγώ θα μιλήσω για την κυβέρνηση. Τώρα αυτό επικαλείται η κυβέρνηση. Λέω ότι είναι άντρα ανομίας, ότι κανείς δεν μπορεί να το υπερασπιστεί αυτό το πράγμα και να το αλλάξει και υποχρεωθήκαμε να προχωρήσουμε σε αυτό το μέτρο για να βάλουμε μια τάξη. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, απάντηση σε αυτό έχουν δώσει οι ίδιοι φοιτητές μέσα από τους φοιτητικούς τους συλλόγους, τους μαζικούς τους αγώνες. Κατά τη γνώμη μας, και αύριο το μήνυμα των φοιτητικών εκλογών με δυνατή πανσπουδαστική πρώτη δύναμη παντού, λέμε εμείς, μπορεί να είναι και τέτοιο. Έχουν καταδικάσει την είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας στα ιδρύματα και έχουν δώσει απάντηση σε αυτό. Από εκεί και πέρα, προφανώς η κατάσταση μέσα στα ιδρύματά μας δεν είναι αυτή που θα ήθελαν οι φοιτητές. Θα πάμε μετά και οι φοιτητές θέλουν πολλές αλλαγές. Θα πάμε αμέσως μετά σε αυτά. Επιτρέψτε μου μόνο ένα σχόλιο σε αυτό. Αν η κυβέρνηση ήθελε, θα μπορούσε να λύσει αυτά τα ζητήματα, όσο μεμονωμένα και αν είναι και όσο και αν κατά τη γνώμη μας εντάσσονται στο δικό της σχέδιο, και ακριβώς γι' αυτό θα μπορούσε να λύσει τη δράση αυτών των ομάδων που κατά τη γνώμη μας είναι γνωστές. Όπως και δρούν και εκτός των πανεπιστημίων. Φύλαξη ούτως ή άλλως, υπό την Βρετανία. Στην αστυνομία, στην κυβέρνηση. Συμφωνείτε με φύλαξη υπό την Βρετανία. Οι φοιτητικοί συλλογοί ούτως ή άλλως όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουν συγκεκριμένα αιτήματα για φωτισμό των πανεπιστημίων. Όχι, φύλαξη. Για προσωπικό φύλαξη στην ευθύνη του Ιδρύματος ως δημόσιοι υπάλληλοι, όχι όμως security, όχι πανεπιστημιακή αστυνομία. Φύλακες οι οποίοι ούτως ή άλλως βρίσκονται στις όδους των σχολών μας, προσέχουν τις σχολές μας. Εδώ μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Εδώ μιλάμε για μέτρα καταστολής, μιλάμε για security, τους οποίους αποδέχονται και άλλα κόμματα, όπως η ΣΥΡΙΖΑ, όπως και το ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Κεραμέως είναι καλή υπουργός. Έχει αλλάξει σχεδόν τα πάντα στο Πανεπιστήμιο και στις Πανελλήνιες και με την Τράπεζα Θεμάτων. Είναι μια καλή υπουργός. Είναι σίγουρα μεταρρυθμίστρια. Κοιτάξτε να δείτε, η κυρία Κεραμέως, όπως και η προκατοχή της και κατά τη γνώμη μου και όσοι θα την διαδεχτούν, όσοι επίδοξοι θα αναλάβουν αυτό το Υπουργείο, είναι καλή υπουργός
για αυτούς που την χρειάζονται. Είναι δηλαδή καλή υπουργός για να προχωρά τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη μετατροπή όλο και περισσότερο των πανεπιστημίων μας σε επιχειρηματικές μονάδες, με μάνατζερ όπως εισάγει με το νέο νομοπλαίσιο που θα διαχειρίζονται τις περιουσίες των πανεπιστημίων, με γενίκευση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά που ξεκίνησε ούτως ή άλλως και γενίκευσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας, λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα και τους όρους σπουδών των φοιτητών από τα πτυχία μας. Για αυτά λοιπόν η κυρία Κεραμέως, όπως και η προκάτοχή της, είναι μια καλή υπουργός. Για την κατάσταση που βιώνουν οι φοιτητές στην προσπάθειά τους να σπουδάσουν, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους, στην προσπάθειά τους πάρα πολλοί φοιτητές παράλληλα να δουλεύουν με τις σπουδές τους, είναι μια κακή υπουργός. Γι' αυτό και οι φοιτητές, όχι όσον αφορά το πρόσωπο της κυρίας Κεραμέως, αλλά όσον αφορά την πολιτική που αυτή υπηρετεί, που είναι συνέχεια για των προηγούμενων κυβερνήσεων, πρέπει αύριο κατά τη γνώμη μας στις φοιτητικές εκλογές, αλλά και όλο το επόμενο διάστημα, αυτή την πολιτική να την τιμωρήσουν. Και αυτή την πολιτική μπορούν να την τιμωρήσουν μόνο γκρεμίζοντας την κυβερνητική παράταξη, τη ΔΑΠ, από την πρώτη δύναμη, από την πρώτη θέση πανελλαδικά αλλά και σε μια σειρά ιδρύματα, εκλέγοντας αγωνιστές στα διοικητικά του συμβούλια και δυναμώνοντας το μήνυμα ότι οι ίδιοι μπορούν να διεκδικήσουν τις σπουδές και το μέλλον τους αξίζει. Γι' αυτό κιόλας απευθύνουμε ένα πλατή κάλεσμα να στηρίξουν οι φοιτητές αύριο και οι φοιτήτριες στις φοιτητικές εκλογές τα ψηφοδέλτια της προσπαθητικής κίνησης συνεργασίας.